Κύριε Σταμάτη, έχει γίνει viral από χθες μία φωτογραφία με μία πελάτησα στην Ερμού εδώ δίπλα να δοκιμάζει παπούτσια. Το γνωρίζω, είναι κωμικοτραγικό. Ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, όπως καταλαβαίνετε, όταν ο καταναλωτής βλέπει τον πολιτή μέσα από τη βιτρίνα και πρέπει να του δείχνει τα προϊόντα, θέλω εκείνο το κόκκινο. Και εμείς αναγκαζόμαστε να βάζουμε κωδικούς, να χαλάμε τις βιτρίνες. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Εδώ υπάρχουν και διάφορα άλλα κωμικοτραγικά. Όλα τα παπούτσια στη βιτρίνα έχουν πάρει κωδικό, διότι έρχεται ο άλλος έξω από τη βιτρίνα και πρέπει να παίρνει τηλέφωνο τον καταστηματάρχη που είναι μέσα. Σωστά, για πείτε μου τις λειτουργίες. Θα πρέπει να περνάμε εμείς την παραγγελία στο ίσο. Έρχεται ο πελάτης, βλέπει κάτι στη βιτρίνα. Δεν μπορεί να μπει μέσα, σας παίρνει βέβαια τηλέφωνο. Ναι, απαγορεύεται. Και εγώ κάθεται εδώ ο πελάτης και εσείς είστε μέσα και μιλάτε στο τηλέφωνο. Σωστά. Μετά εμείς θα πρέπει να ετοιμάσουμε την παραγγελία από μέσα και ενώ άλλος είναι ακριβώς έξω από το κατάστημα, θα πρέπει να του στείλουμε μήνυμα ότι η παραγγελία του είναι έτοιμη. Οι κωδικοί έχουν μπει γιατί έρχεται, σας λέει θέλω το κόκκινο, θέλω το μπλε. Ναι, μας τα περιγράφει. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε από τόσους κωδικούς ποιο ακριβώς θέλει, ούτε μπορούμε να έχουμε τον κόσμο στη βιτρίνα και να μας δείχνει ή έναν υπάλληλο μέσα στη βιτρίνα να εκτελεί την παραγγελία. Αλλά γιατί τα έχετε μισάνυχτα εκεί? Τα έχουμε μισάνυχτα γιατί έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε βιτρίνες της εισόδου για να μπορέσουμε να δείξουμε όσο περισσότερα παπούτσια γίνεται. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα απαγορεύεται να μπει κάποιο. Οπότε μόνο και μόνο στο φόβο ενός πρόστιμου έχουμε κλειστά τα ρολά ή τουλάχιστον μισάνυχτα. Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, σταματάω απ' έξω, βλέπω ένα ζευγαράκι που μου αρέσει, μοκασίνια ξέρω εγώ ή μποτάκια, παίρνω τηλέφωνο μέσα στο μαγαζί. Λέω το κωδικό τάδε νου. Συγγνώμη, αυτό δεν σου έλεγα πριν στο άλλο κατάστημα που ήμασταν, ότι το κάθομαι απ' έξω, στέλνω εκεί πέρα το μήνυμα. Τον βλέπεις από τη βιτρίνα εδώ, ναι, τον βλέπεις μέσα. Παίρνω μέσα στο e-shop. Μιλάτε με νοήματα. Κάτσε, περίμενε, δεν καταλαβαίνω. Ο δεν πρέπει δεν να μπει στο e-shop. Είναι εξοικειωμένο σε τέτοιες διαδικασίες. Στο e-shop. Όχι, απαραίτητα έχουν πει ότι μπορεί κάποιος να κάνει τηλεφωνική παραγγελία. Ωραία. Α, τηλεφωνικά. Σας παίρνω τηλέφωνο, ναι. Μέσα σας λέω εκείνο δεξιά. Σας παίρνετε τηλέφωνο, κάνετε την παραγγελία σας. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και θα πρέπει μετά να σας στείλουμε εμείς μήνυμα ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη. Αυτό μπορεί να γίνει εγώ απ' έξω ή από μέσα. Ναι. Ωραία. Άρα, λοιπόν... Θεωρητικά ναι, γιατί η παραγγελία σας είναι έτοιμη και εσείς περνάτε μόνο για να την πληρώσετε. Άρα λοιπόν μπορώ να δω είμαι απ' έξω με το τηλέφωνο. Θα το πάρεις τηλέφωνο και θα πεις. Ναι. Θέλω. Έλα, καλημέρα. Στο τρίτο ράφι. Είμαι εγώ με το καλό που είχα πίσω απ' έξω. Το δεύτερο από αριστερά, στο τρίτο ράφι. Ναι. Σε νούμερο 41. Πάει ο άνθρωπος, ψάχνει, τους λέει αυτό. Προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτά που συμβαίνουν. Ερώτηση. Παίρνει ο Άκης το παπούτσι. Μπαίνει στο αμάξι του. Το δοκιμάζει στο αμάξι του. Δεν του αρέσει, τον στενεύει. Ναι. Έρχεται ξανά. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή στο κατάστημα. Άρα πώς θα γίνει η αλλαγή? Δεν επιτρέπεται η αλλαγή στο κατάστημα. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί ο άλλος να έρθει. Όχι, έχει πάει στα αμάξι του, το έχει δοκιμάσει και μετά τι κάνει? Σας παίρνει τηλέφωνο και λέει θέλω. Να πάρει τηλέφωνο, να κάνει παραγγελία αλλαγής ουσιαστικά. Ναι. Το νούμερο. Ναι, και να πρέπει εμείς να του ξαναετοιμάσουμε την παραγγελία, να του στείλουμε μήνυμα να έρθει να παραλάβει το δεύτερο. Και κάνουμε ζυγαράκι, έτσι δηλαδή. Το οποίο είναι λογικό και επόμενο να συμβεί. Και ανταλλάσσετε τις σακούλες στην πόρτα. Είναι προφανές ότι είναι απόλυτα δυσλειτουργικό. Μάλιστα. Αναγκαστικά. Αλλά είναι απόλυτα δυσλειτουργικό, όπως σας είπα. Λοιπόν. Κάτι άλλο τώρα. Έχει 6 καταστήματα η οικογένεια. Έχουν ανοίξει τα 3 πιλωτικά να δουν πώς θα πάει. Ναι. Η πτώση του τζίρου και η αποτελεσματικότητα του click away από χθες. Πώς την έχετε δει? Δεν υπάρχει. Δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα. Η πτώση του τζίρου είναι τουλάχιστον 90%. Κανένα e-shop και καμία υπηρεσία click away προφανώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει την απώλεια του τζίρου του Δεκέμβρη. Όπως θα δείτε και γύρω μας, τα καταστήματα κλείνουν. Εδώ είναι πράγματι, Άκη, τώρα εδώ που είμαι, δεν μπορεί να σας κάνει ο Νίκος ο Μαρκεζίνης τώρα πλάνο, αλλά είναι δυσάρεστη εικόνα. Ήτανε 5 καταστήματα το ένα δίπλα στο άλλο με υποδήματα στην Ευαγγελιστρίας. Έχουν κλείσει τα 3. Βεβαίως, είμαστε στο κέντρο. Λουκέτο. Δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά τα πράγματα. Οι εικόνες είναι πρωτόγνωρες στο κέντρο. Πρωτόγνωρη είναι και η πανδημία που ζούμε, βέβαια. Να πούμε ότι η αλλαγή, επειδή αστευτήκαμε, επειδή κάναμε πλάκα γι' αυτό, η αλλαγή μπορεί να γίνει του προϊόντος μέσα σε 14 ημέρες. Έτσι το λέμε για να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος και τρέχει να κάνει την αλλαγή.